Επιστρέφουμε εδώ στους συναδέλφους, στον Γρηγόρη Ψαριανό, στον Νίκο Στέφο και στον Φίβο Κλαβδιανό. Νίκος, έκαμε διακόψη. Σχολιάζαμε λοιπόν την αυστηροποίηση και το νέο πλαίσιο που τέθηκε χθες από τον κύριο Χαρδαλιά. Ναι, έλεγα Δημήτρη ότι σε αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, ένα σημείο καμπής, και ενώ τα μέτρα της κυβέρνησης φαίνεται πως αποδίδουν, δεν είναι δυνατόν κάποιοι λίγοι, πολύ λίγοι, να παίζουν με την υγεία του συνόλου των πολιτών. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ καλά κατά την εκτίμησή μου η κυβέρνηση αυστηροποιεί τα μέτρα, τα οποία εξήγηλε μάλιστα χθες ο κύριος Χαρδαλιάς. Mm. Και νομίζω ότι αν όλοι αυτοπιθαρχηθούμε, mm-hmm. πολύ πιο γρήγορα θα δούμε το φως στο τούνελ. Mm-hmm. Σωστό αυτό σε γενικό επίπεδο, όπως λες. Ναι, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ήδη αυτή η καμπύλη, όπως λένε, λένε οι ειδικοί, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, mm-hmm. η καμπύλη αυτή της επιδημίας. Πώς δεν είμαστε, Ρενικό, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ποιος είναι. Καλά, ναι, αν το πάρουμε έτσι, οι δημοσιογράφοι είμαστε. Σε όλα, ειδικοί. Στην ειδική για όλα. Αλλά από τη στιγμή που οι ειδικοί, ο κύριος Σιόδρας και οι άλλοι ειδικοί mm-hmm. επιστήμονες, εμφανίζονται ικανοποιημένοι και συγκρατημένα αισιόδοξα από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν τα μέτρα αυτά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει εμείς μόνοι μας να αυτοχειριαστούμε. Φίβο, τι λες? Γιατί λέει ο Γρηγόρης εδώ ότι είναι ευκαιρία να απαλλαγούμε από το σιριζαϊσμό. Από το λαϊκισμό. Το λαϊκισμό, τη θρησκοληψία. Τον τραμπισμό. Ναι. Και τώρα ο Γρηγόρης καλό είναι να αποφεύγει πράγμα το οποίο δεν τιμούν την ιστορία του, θεωρώ εγώ. Ναι, ότι θα λογαριαστούμε μετά. Και όταν γυρίσω θα σας... Μετά, ναι. Από μένα δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο, νομίζω. Έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε κάτι παρόμοιο. Δεν μιλάω για σένα, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω. Και όχι για την κεντρική γραμμή, γιατί η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι άψογη. Διαστόματος Αλέξη Τσίπρα. Το υπόλοιπο είναι το θέμα. Είναι ο καλός μπάτσος και η κακή μπάτση. Εσύ γιατί θες να μοιάσεις με τις κακές εξαιρέσεις που όλοι καταδικάζουν εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και εντός του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο πρόεδρος του χθες το βράδυ και πέφτει σε αυτό το επίπεδο? Νομίζω ότι όλοι σαν κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, ως δημοσιογράφοι, πρέπει να κατηθούμε στο πίσω των περιστάσεων. Σε αυτό που λέει ο Φίβος έχει δίκιο πάντως. Έχει δίκιο ο Φίβος. Συμφωνούμε γιατί και όλοι. Χθες ο κύριος Τσίπρας στο Χατζηνικολάου το βράδυ στο Δελτίο. Ήταν καθαρός αυτά που είπε. Μα είναι από την πρώτη άδειασε στιγμή από ό,τι κατάλαβα εγώ και τον κύριο Καρτερό. Είναι από την πρώτη μιλώντας στιγμή για τον κύριο Τσιόδρα με επενετικά λόγια. Ευτυχώς είναι από την πρώτη στιγμή καθαρός ο Τσίπρας. Αν το έχουμε έτοιμο αυτή τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα, το απόσπασμα αυτό δηλαδή, από τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, το δούμε παρακαλώ. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω ευθέως, ότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλων των στελεχών της σήμερα μπορεί να κριθεί από ορισμένα ψήγματα κριτικής που κατά την άποψή μου είναι απαραίτητα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λειτουργίας, διότι στηρίζουμε δεν σημαίνει και σιωπούμε. Σε ό,τι αφορά τον καλό επιστήμονα, τον κύριο Τσιόδρα, που είχε αναλάβει αυτή την προσπάθεια, τον οποίο πυροβολούν τα στελέχη σας, νομίζω, προσέξτε. Θέλω να σας απαντήσω με ευθύτητα σε όλα σας τα ερωτήματα, αν και έχουμε μια αδυναμία να επικοινωνήσουμε, διότι είμαστε σε απόσταση. Ο Θανάσης ο Καρτερός είναι ένας δημοσιογράφος. Εδώ και 40 χρόνια δημοσιογραφεί. Όσο είχε τον θεσμικό ρόλο δίπλα μου, είχε σταματήσει την αυτογραφία, διότι η άποψή του εξέφραζε την άποψη του Πρωθυπουργού τότε. Σήμερα δεν έχει θεσμικό ρόλο. Και εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε την ευθύνη και το δικαίωμα να εκφράζετε ελεύθερα τις απόψεις σας, ακόμα και όταν αυτές οι απόψεις δεν εκφράζουν την κομματική γραμμή ή αυτό που ονομάζουμε μέσο όρο της κοινής γνώμης. Διότι αν φτάσουμε και στο σημείο να μην έχουν το δικαίωμα και οι δημοσιογράφοι να ασκήσουν κριτική, τότε θα ξεπεράσουμε τα όρια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αλλά με ρωτήσατε. Τέλος πάντων, και εγώ θέλω... έχω μια διαφορετική άποψη για τη δημοσιογραφία. Θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι. Σε αυτό που νομίζω πήγε να πει ο Νίκος, ότι όταν ο δημοσιογράφος γίνεται πολιτικός, νομίζω πια είναι τοποθετημένος. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν μπορεί μετά να σφυρίζεις αδιάφορα, να είσαι ένας δημοσιογράφος όπως και πριν. Είσαι ένας δημοσιογράφος με συγκεκριμένη άποψη. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω, Νίκο, μεταξύ μας. Με πολιτική και θα έλεγα ίσως και με κομματική ταυτότητα. Με κομματική ταυτότητα, δηλαδή, προφανώς. Ειδικά ένας άνθρωπος όπως ο Καρτερός που ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό, ήταν η φωνή του Πρωθυπουργού, διευθυντής του γραφείου τύπου του Μαξίμου.
Είναι μια κορυφαία θέση. Μα και ένας άλλος, ο οποίος δημοσιογράφος, ο οποίος μίλησε με, θα έλεγα, με χυδαίο τρόπο, κριτικάρισε την κυβέρνηση και μάλιστα όχι μόνο απείλησε ότι μετά θα λογαριαστούμε, αλλά θα κάνουμε και κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, και αυτός όμως είναι στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε έτσι να τα περνάμε και να λέμε ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας αποδοκιμάζει, αλλά ή γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, πάντως στη γραμμή τη χαράσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν τη χαράσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει ένα τόνο υπευθυνότητας. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δημήτρη μου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ή ο κύριος Τσίπρας δεν ελέγχει το κόμμα του, ή ο κύριος Τσίπρας δεν λέει την πλήρη αλήθεια. Δηλαδή, ένα από τα δύο συμβαίνει. Φίβο. Δεν μπορεί να βγαίνουν τα στελέχη από εδώ και από εκεί, η κυρία αυτή, μια απίστευτη κυρία, να λέει ότι μετράει. Καταδικάστηκαν αυτά, ρε Νίκο. Έκλεισαν αυτά. Καταδικάστηκαν. Πώς καταδικάστηκαν, ρε Σίγουρα. Φήμοτρο δεν μπορεί να βάλει σε όλους. Τι να κάνει ο Τσίπρας, δεν κυκλοφορεί με ένα φήμοτρο. Και να φοράει. Ο Πολάκης καταδικάστηκε. Με συγχωρείτε, αλλά ο Πολάκης έχει καταδικαστεί. Ο Πολάκης έχει καταδικαστεί. Ακόμα και χθες ακόμα είπε fake news. Ο Πολάκης έχει συνομιλεί συνέχεια με τον Κικίλια για το πώς θα στελεχωθούν οι ΜΕΘ. Τι να καταδικαστεί τώρα. Ναι, ο Πολάκης υποτίθεται συζητά και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων κάτω στα Χανιά και τελικά βγήκε ο πρόεδρος των εργαζομένων και τον διέψευδε ότι δεν είδε ποτέ. Και φωτογραφίες. Έτσι, δηλαδή, έχουν βγει. Από fake news έχουμε χρωτάσει. Κάτσε να μιλήσει και ο Φίβος. Έλα, Φίβο. Προσπάθω να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά ανάλογη του δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι τελικά κάποιοι από εμάς δεν θέλουν να γίνει συγκροτημένη συζήτηση για το τι κάνουμε. Δεν μπορούν να αναφέρονται σε ανθυποστελέχη περιφερειακά, ούτε καν απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και στο τι έγραψε ένας δημοσιογράφος πολύ μεγάλη ηλικία, επειδή παλιά ήταν στο Μαξίμου, ο οποίος προφανώς είναι αυτονομία του καθενός. Δεν τον βάλει μάθημα ούτε εγώ ούτε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα πράγματα. Συγγνώμη, κύριε Στέφο, να μιλάμε ο καθένας, γιατί δεν είναι εύκολη επικοινωνία με το Skype. Ο γιατί το να τονίζουμε αυτά τα πράγματα. Και επιμένω σε αυτό και μην πάμε άλλο την μπάλα. Το είπε όμω και εγώ θέλω να πω την άποψή μου τώρα. Είναι στέλεχο, εντάξει. Είναι στέλεχο, συμφωνώ. Είναι στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο τονίζουμε αυτά τα πράγματα, τόσο δεν πάει η κουβέντα στο ότι το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν έχει ενισχυθεί όσο θα έπρεπε. Ιδίως σε σχέση με το ότι δεν μπορούμε να παίζουμε διαρκώς κρυφτό με τον ιό. Κάποια στιγμή θα συγκρουστούμε μαζί του. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φέρουμε τουρίστες. Κάποια στιγμή θα έρθουν άλλα κύματα. Μάλλον. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντική η κουβέντα που δεν γίνεται τελικά, ενώ θα έπρεπε να γίνει, για τις οικονομικές συνέπειες. Που εκεί είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούμε να τις αποφύγουμε. Η αντιπολίτευση είναι πολύ σημαντικότερο μέρος του έργου της και του φόρτου εργασίας που έχει το σχέδιο που παρουσίασε με τα 26 δις. Πάνω σε αυτό δεν έχει τοποθετηθεί επαρκώς η κυβέρνηση. Και το έχει αποκρύψει και το έχει απαξιώσει. Κακώς, γιατί είναι ένα σχέδιο με συγκροτημένα νούμερα. Έχουν δοθεί οι απαντήσεις οι πρώτες στον κύριο Πέτσα και στον κύριο Σταϊκούρα και η συζήτηση δεν πάει παρακάτω. Και δεν μπορεί να μένει σε αυτά που κουβεντιάζουμε, που κουβεντιάσαμε αρχικά. Πρέπει να πάμε την κουβέντα στα ουσιώδη. Σε αυτό που λέει ο Φίβος δεν έχει άδικο, Γρηγόρη. Ναι, αλλά στο προηγούμενο που είπε ότι τα ανθυποστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Καρτερός, ούτε ο Πολάκης, ούτε ο Παπάς είναι ανθυποστελέχη. Mm. Που έχουν πει κάτι χοντράδες. Ο Παπάς είπε, γιατί έχουμε τόσο αυστηρά μέτρα αφού έχουμε τόσο λίγα κρούσματα και νεκρούς. Mm-hmm. Μα γι' αυτό έχουμε τόσο λίγα κρούσματα και νεκρούς, επειδή είχαμε αυστηρά μέτρα. Mm-hmm. Και πριν από όλους τους άλλους. Δηλαδή, μην λέμε τρελά πράγματα. Δηλαδή, για τον κύριο Παπά, δεν θυμάμαι κάποια δήλωση που να είναι κατά των μέτρων της καραντίνας. Σήμερα τώρα υπόθηκε αυτό. Δεν έχω προλάβει να το πω. Όχι σήμερα, κατά της καραντίνας, είπε να χαλαρώσουν τα μέτρα. Αφού δεν έχουμε πολλά κρούσματα, γιατί έχουμε αυστηρά μέτρα. Παιδιά, αυτό πάντως το τοποθετείτε. Τα μέτρα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά. Αμφιβάλλω αν είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Παπάς. Καλά, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ακούμε τους επιδημιολόγους. Και οι εξαιρέσεις που υπάρχουν είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε, δεν χαρακτηρίζει αυτό ούτε το σύστημα το πολιτικό, ούτε τα μέσα, ούτε τον κόσμο. Μέχρι στιγμής η πειθαρχία στην καραντίνα είναι από τις καλύτερες πανευρωπαϊκά. Ας πει όμως, ας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ μια καλή κουβέντα για τα μέτρα τα οποία αποδίδουν, δηλαδή έλεος πια με την αντιπολίτευση. Μα έχει βγει ο κύριος Ξανθός και έχει πει ότι τον κύριο θα χρησιμοποιούσαμε και εμείς. Μα τον κύριο Ξανθό τον αποδοκίμασε ο κύριος Πολάκης και διαφορά άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω. Ότι ο κύριος Πολάκης συνομιλεί με τον κύριο Κικίλια πολλές φορές. Άντε πάλι τα ίδια.
Φίβο, χρειάζεται συνένεση όχι στα λόγια. Χρειάζεται όχι συνένεση στα λόγια. Και μάλιστα χρειάζεται εδώ να ασκηθεί μια αντιπολίτευση χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αυτό θέλω να πω. Από τη στιγμή που τα μέτρα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Αλλά παραβιάζεται. Μα το ότι συνομιλεί δεν λέει τίποτα. Υφυπουργός Υγείας ήτανε. Δεν θα συνομιλεί. Έλα Νίκο, να ακουγόμαστε. Μπορώ να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Λέω ότι χρειάζεται συνένεση η οποία να μην είναι μόνο στα λόγια. Mm-hmm. Από εκεί και τι πέρα. Τι να κάνει, δεν πάλι γυρίζει για αντιπολίτευση τώρα, ρε Νίκο. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Όχι, εγώ δεν θέλουμε αυτό. Να βάλουμε την αντιπολίτευση απέναντι για να τη δέρνουμε. Δημήτρη μου, θα λόγω να πει και μια καλή κουβέντα. Ναι, αλλά Δημήτρη μου πρέπει να πει και μια καλή κουβέντα. Μα την είπε, τι άλλο γιατί να πει. Τα μέτρα αποδίδουν. Πρέπει να κάνει και μετάνοιες, δηλαδή. Όχι, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει όμως, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ότι θα πρέπει να υποθεί και μια καλή κουβέντα για τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι αποδίδουν. Mm-hmm. Γιατί αυτά αυτό θα πρέπει να το περνάμε, δηλαδή, η αυρόχη σποσφή. Αυτό λέω. Έλα, στην Ελλάδα η αντιπολίτευση έχει παρεξηγήσει ίσως και το ρόλο της ότι πρέπει να είναι μονίμως απέναντι. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μονίμως η αντιπολίτευση απέναντι σε όλα. Και πάντοτε υπάρχουν και διαφορετικές συγκυρίες. Να μην αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πει ότι σωστά πήραμε τα μέτρα της καραντίνας. Και ότι σωστά ακούμε τους επιδημιολόγους και να τα συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτά που μας λέει ο κύριος Τσιόδρας. Και κανείς ποτέ δεν είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει κάτι λάθος. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι παραδοχές θέλουμε τη στιγμή που είναι έμπρακτη παραδοχή, έμπρακτη συνεργασία των δύο πρώην Υπουργών Υγείας με τους νυν υπουργούς. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι κουβεντιάζουμε. Θέλετε να κουβεντιάσουμε. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω κι εγώ όμως. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι ο κύριος. Και να λέμε ότι κάποιοι. Συγγνώμη, είπαμε να ολοκληρώνουμε ένας-ένας. Να ολοκληρώνουμε ένας-ένας. Ναι, αλλά να το τηρήσετε εσείς, σε παρακαλώ πολύ. Να ουσιαστικά θέματα, μπορώ κι εγώ να ρίξω το επίπεδο και να πω ότι ποτέ δεν είχαμε δει τόση συνένεση ποτέ μα ποτέ στη χώρα μας στο πολιτικό σύστημα. Αλλά το συμφασία δεν έχει τι έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι σαφές ότι γίνεται τώρα. Λοιπόν, επειδή τα προβλήματα του μέλλοντος. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσει ο Γρηγόρης. Να τα κουβεντιάσουμε δεν θέλετε. Έλα, Γρηγόρη. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε οι δημοσιογράφοι αρμόδιοι για να αποφασίσουμε για τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν. Εμείς συζήτηση κάνουμε, δημοσιογράφοι, κύριε παιδιά. Δεν αποφασίζουμε. Αλλή μόνο, μια συζήτηση κάνουμε, ελεύθερη και ανοιχτή. Αλλά σίγουρα συνένεση δεν υπήρξε μόνο στην προκειμένη περίπτωση και στο παρελθόν υπήρξε συνένεση και από την αντιπολίτευση παλαιότερων εποχών. Mm-hmm. Δεν είναι πάλι για πρώτη φορά συνένεση που βλέπουμε σε τέτοιο πάμε βαθμό. Και πάμε και στον Γρηγόρη, γιατί είδα ότι τα βάλες και με την Εκκλησία, Γρηγόρη. Η Εκκλησία ίσα πειθάρχησε πολύ νωρίς, μπήκε λοιπόν σε ένα περιβάλλον αυστηρό και ίδια. Πώς να το πει κανείς. Καθυπόδειξη. Καθυπόδειξη, αλλά και βλέποντας μια πραγματικότητα. Και πιεζόμενη. Και βγήκε τώρα η Ιερά Σύνοδος και είπε ότι θα είναι ανοιχτές οι εκκλησίες 6 με 8, 3 με 5. Αυτά είναι απαράδεκτα. Η Εκκλησία νομίζω ότι βάζει ορολογιακή βόμβα στο σπίτι της. Είναι πολύ κακό για την ίδια την Εκκλησία και για τους πιστούς αυτή η θέση. Όταν ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, όταν ο Πάπας. Ο Πάπας, όταν έχει κλείσει το Βατικανό, όταν έχουν κλείσει οι εκκλησίες σε καθολικές θρησκόληπτες κοινωνίες, στην Ιταλία, στην Ισπανία, τα τζαμιά στις μουσουλμανικές χώρες έχουν κλείσει. Έχει κλείσει η Μέκα και η Μεδίνα, παγκόσμιοι τόποι λατρείας των μουσουλμάνων. Η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία είναι απαράδεκτο να έχει αυτήν τη θέση απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση με τα μέτρα αυτά έκανε μια τρομερή, προσέφερε τη μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορούσε να προσφέρει στη χώρα, mm-hmm. διότι και αυτά τώρα τα κρούσματα και τους νεκρούς που πληρώνουμε το λογαριασμό των αρχών Μαρτίου, όταν ακόμα τρέχαμε στα καρναβάλια με ακλινικτές σχολεία. Αρχίσαμε να βλέπουμε την απόδοση των μέτρων τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από 15 μέρες θα δούμε πόσο θα έχει επιπεδοποιηθεί ακόμα προς τα κάτω αυτή η καμπύλη, όπως και πρέπει να γίνει. Θέλω να πω όμως ότι αντίθετα και απέναντι στην κατάστασή μας έχουμε δώσει ένα ρεσιτάλ ως νουνεχείς, εχέφρονες και συνετοί άνθρωποι, mm-hmm. σκεπτόμενοι. Και αυτό είναι εξαιρετικά, είναι εντυπωσιακά ενθαρρυντικό για τη συνέχεια και είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το πώς η μεγάλη πλειοψηφία του Έλληνα λαού, που λέγει ένας πολιτικός, του κόσμου μας, των πολιτών μας, αντιμετώπισε με τέτοια υπευθυνότητα την ιστορία. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι για το Πάσχα πρέπει να κρατηθούμε σε αυτό που λέγαμε.
τα κόλπα ότι στο Ε1 αλλάζαν τη διεύθυνση για να πάνε. Κόπηκαν αυτά, τέλειωσαν. Ναι, όχι. Ναι. Όσοι την αλλάξανε να πάνε να μείνουν θα εκεί. Θα μείνουν εκεί τώρα. Να μην γυρίσουν πίσω. Προφανώς. Λοιπόν, το έχω γράψει. Έφυγαν να απαγορεύεται είσοδος μετά, τέλος. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι με εξαιρετικά υπεύθυνο τρόπο αντιμετωπίσαμε αυτήν την επιδημία, την πανδημία. Και οι δηλώσεις τύπου Νεκταρίου Κερκύρας, ότι γράψτε ότι πάτε για σωματική άσκηση και ελάτε να κοινωνήσετε, είναι αντικοινωνικές, τώρα πάει, αντιχριστιανικές αυτό, και απαράδεκτες. Αυτά πρέπει να τελειώσουν τώρα, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει στις 27 Απριλίου, ούτε στα μέσα Μαΐου, ούτε στα μέσα του καλοκαιριού. Θα το βρούμε και μπροστά μας μετά. Θα το κρατάμε για μήνες αυτό. Μάλιστα, θα προχωρήσουμε, θα ζήσουμε με αυτή την ιστορία για μήνες. Για καιρό, και η οικονομική ύφεση που προκαλείται ήδη και θα γίνει ακόμα χειρότερη με αφορμή τον κορονοϊό θα είναι τεράστια. Εκεί πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε παιδιά και τα μηνύματα που πρέπει στο Eurogroup. Θα σας ευχαριστώ και τους τρεις να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Μου χρωστάς 2 εκατοστάρικα για τα αυτά, έτσι. Ένα κάτσε, εκατοστάρικο το μπουκαλάκι. 100 ευρώ το μπουκαλάκι. 100 ευρώ το μπουκαλάκι. Σοβαρά μιλάς. Τι έχεις βάλει μέσα. Θα σου αφήσω και τη μάσκα, ένα 50. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλημέρα να είστε καλά. Γεια σας. Φεύγουμε να πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται σε τράπεζα αυτή την ώρα.